Εκείνο όμως που ακόμα εκκρεμεί είναι η παρέμβαση της πολιτείας με απότερο σκοπό την αειφορία στη συντήρηση και την ανάπτυξη αυτής της κληρονομιάς. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία μας για συνεργασία με το διάζωμα. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει η κοινή προσπάθεια να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις αυτού του τόπου, δημόσιους φορείς και ιδιώτες, την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος που πολλάκες επένδυσαν σε υποδομές χωρίς να επενδύσουν στη λειτουργία τους. Είναι η κοινή μας πεποίθηση ότι στα μνημεία πρέπει να εξασφαλιστεί η επιβίωση, η αναβίωση και η ημιθερμηνία τους. Προφανώς τα αποτελέσματα της δράσης μας αυτής θα είναι άμεσα ορατά και ωφέλιμα για τις τοπικές κοινωνίες, από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την αύξηση της επισκεψιμότητας και των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά πάνω απ' όλα τη δόμηση πολιτιστικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στη βάση της πολιτείας μας, τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτό μου το χαιρετισμό θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ στον οικοδεσπότη μας. Γιατί είναι εξόχως τιμητικό για ένα νέο άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, όπως ο Μιλών, να προσκαλείται και να καθοδηγείται από έναν έστωρα της προηγούμενης γενιάς πολιτικών. Και φυσικά αναφέρομαι στον προσωπικό φίλο και τολμώ να πω και μέντορα τώρα πια για μένα, το Σταύρο τον Μπαίνο, τον οποίο και ευχαριστώ δημόσια. Από την πρώτη μας συνάντηση μου μετάγγισε το όραμα του διαζώματος. Μου μίλησε εμπνευσμένα για το δέντρο των διαδρομών φύσης και πολιτισμού της Στερεάς, τον κορμό και τους κλάδους του, αλλά και τις φιλοσχές του, που χρόνο με το χρόνο θα μεγαλώνουν αφού το αρχείο.